Καλησπέρα, αγαπητοί θεατές. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bob Tross. Στη σειρά αυτή δημιουργούμε γνωστούς πίνακες που έχουν αφήσει ιστορία με φαγητό. Αν έχετε χάσει το προηγούμενο επεισόδιο όπου δημιουργήσαμε την κραυγή, παρακαλώ, πατήστε stop, πηγαίνετε δείτε εκείνο το επεισόδιο και θα χρησιμοποιήσω και πάλι το χούμους που χρησιμοποίησα και στο ξύλο και μετά επιστρέψτε εδώ να συνεχίσουμε το δημιουργικό μας ταξίδι, διότι θα πρέπει να... Αφαιρέθηκα. Τι ήθελα να πω? Α, ναι, πρέπει να τα δείτε όλα για να είμαστε μαζί σε όλο το ταξίδι. Δεν κάνουμε μισά πράγματα εδώ πέρα. Αποζητούμε την πλήρη δέσμευση με το στόχο και σκοπό μας. Ας φέρουμε έναν φρέσκο καμβά για μια νέα περιπέτεια. Πάντα να τοποθετείτε τον καμβά σας με φροντίδα και αγάπη, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ένας άδειος καμβάς και μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα τίποτα προς το παρόν, αλλά πάνω σε ένα τίποτα, πάνω σε μια λευκή σελίδα χτίζεις τη ζωή σου και ξεκινάς όλες τις εμπειρίες σου. Επομένως, ακόμα και πριν γίνουν όλα αυτά και πριν πραγματοποιηθούν, να τα αντιμετωπίζετε με φροντίδα και αγάπη. Σήμερα θα πραγματευτούμε τα ηλιοτρόπια του Van Gogh, το γνωστό πίνακα του Ολλανδού καλλιτέχνη, που μπορεί στην εποχή του να μην ήταν τόσο αναγνωρίσιμος, αλλά πλέον όχι μόνο είναι από τους πιο γνωστούς, αλλά και τους πιο αγαπητούς. Θα ξεκινήσω δημιουργώντας αυτό το οχρό, κυτρινοπό, χαρακτηριστικό χρώμα που βλέπουμε συχνά στους πίνακες του Van Gogh, χρησιμοποιώντας κουρκουμά και νερό. Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό με έντονες αντιοξειδωτικές ουσίες, πάρα πολύ ευεργητικός για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά να τον συνδυάζετε πάντα με μαύρο πιπέρι. Έτσι φροντίζετε όλες οι ευεργετικές ιδιότητες να λειτουργήσουν στο έπακρο. Γιατί δεν αρκεί να είμαστε δημιουργικοί για να έχουμε σωστή υγεία, πρέπει να προσέχουμε και τι τρώμε για να δίνουμε τις σωστές μπαταρίες στο σώμα μας να δημιουργήσει, να εκτιμήσει και να απολαύσει τον κόσμο γύρω μας. Τη σήμερον ημέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο trend το ASMR και θα σας πω ότι το ASMR μπορεί να είναι ένας καινούριος ορισμός, αλλά δεν είναι μια καινούρια τεχνική. Ο ήχος του πινέλου πάνω στο καμβά πάντα αποτελούσε ένα ευχάριστο άκουσμα για πολλούς. Απλά δεν του είχαμε δώσει όνομα, αλλά τώρα το έχετε κάνει εσείς. Και έτσι βλέπουμε πως η μία γενιά συμπληρώνει την άλλη και η κάθε επόμενη γενιά μας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Αφού έχουμε καλύψει την απαραίτητη έκταση στο φόντο μας, δημιουργώ και το τραπέζι πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί το βάζο με τα ηλιοτρόπια. Χρησιμοποιώ και πάλι κουρκουμά, απλά λίγο πιο πυκνά. Δεν το απλώνω τόσο, για να γίνει πιο έντονο το χρώμα. Διότι κάθε χρώμα και κάθε υλικό και κάθε εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, είτε σε μικρές δόσεις, είτε σε μεγαλύτερες δόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε στιγμής. Αφού έχουμε ολοκληρώσει το φόντο το οποίο θα φιλοξενήσει τα λουλουδάκια μας, θα προχωρήσουμε με ένα περίγραμμα περίπου του βάζου εδώ κάτω, να δούμε πού θα μπει για να μπορούμε στη συνέχεια να το χτίσουμε. Θα χρησιμοποιήσω honey barbecue sauce, γιατί θέλω κάτι σκούρο, αλλά όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα να πλαισιώσει το επόμενο μας βήμα. Τα χρώματα αυτά που χρησιμοποιεί συνήθως ο Van Gogh στους πίνακές του είναι και τα αγαπημένα μου. Βγάζουν μια θερμότητα, μια ζεστασιά της ψυχής, μια ελπίδα, μια προσδοκία για ένα θετικό μέλλον. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και το γεγονός ότι ο Van Gogh είχε αιμονή με τα ηλιοτρόπια, καθώς τώρα μπορεί να επιλέξαμε ένα από τα πιο γνωστά ηλιοτρόπια που έχει κάνει, αλλά στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μόνο αυτά.
έχει κάνει σειρές από ηλιοτρόπια, καθώς του θύμιζαν την παιδική του ηλικία στην Ολλανδία. Μια νοσταλγία που σου θυμίζει το παιδί μέσα σου, τον άνθρωπο που έβλεπε τα πάντα γύρω του με χαρά και αισιοδοξία. Μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια του κυρίου Γκόγκ σε όλα τα αντικείμενα, καθώς το βάζο μας δεν είναι ένα απλό πρόχειρο βάζο, αλλά έχει δύο σχέδια. Το κάτω μέρος είναι λίγο πιο απλό και το πάνω έχει σαν μια διαφορετική υφή. Μπορεί να ήταν και κάποιο βάζο που να είχε η μαμά του στο σπίτι και να το θυμόταν χαρακτηριστικά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν είχατε την ευκαιρία να δειπνίσετε μαζί με τον Van Gogh, τι θα τον ρωτούσατε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ανακατεύω την burger sauce που μόλις τοποθέτησα στην παλέτα μου με την barbecue sauce για να δημιουργήσω έτσι μια ενδιάμεση απόχρωση και μπορώ να προσθέσω και λίγο κουρκουμά για να δώσει πουδρένια υφή. Τοποθετούμε τα μποναριστά της sauce πάνω στον πίνακα, έτσι μια παραλλαγή της τεχνικής σφουμάτου του Da Vinci, και έτσι δημιουργούμε υφή πάνω στο βάζο, κάνοντας το πιο ρεαλιστικό, πιο τρισδιάστατο. Επιτέλους, θα προχωρήσουμε στα ίδια τα ηλιοτρόπια που τόσο ζωντανά και ζωηρά απεικονίστηκαν στον αυθεντικό πίνακα, αλλά εμείς θα τον ανταγωνιστούμε. Θα δανειστώ καραμέλα. Και θα ξεκινήσω τα πρώτα άνθη με αυτήν. Κάπου εδώ θα ζήσουν τα πρώτα ηλιοτρόπια, όμως χρειάζομαι ένα λίγο πιο σκούρο χρώμα. Εδώ θα έρθει στο παιχνίδι το Vegemite, που όλοι αγαπάμε ή μισούμε. Γούστα είναι αυτά. Το χειρότερο πράγμα που έχω πάει ποτέ σε σνακ. Χρησιμοποιώ το πλακέ του πινέλου για να κάνω σαν γραμμούλες, σαν κυματάκια πάνω στα ηλιοτρόπια για να προσδώσω την υφή από τα σπόρια. Σε κάποια σημεία παίρνω λίγο κουρκουμά και σετάρω το σημείο που μπορεί να τρέξει η καραμέλα, το Vegemite, όπως σετάρεις την πούδρα κάτω από το κονσίλερ. Επεκτείνομαι προς τα πάνω για να δημιουργήσω ένα ακόμη ηλιοτρόπιο, παρόμοιο με τα δύο χαμηλότερα. Χρειάζομαι μία διαφορετική απόχρωση για κάποια από τα λουλούδια και θα χρησιμοποιήσω μία απαλή μουστάρδα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πρέπει να την ανοίξω πρώτα. Αυτή η στιγμή μου θυμίζει τις προκλήσεις της ζωής. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει και τι θα σε εμποδίσει, αλλά πάντα υπάρχει λύση. Εκτιμώ πάρα πολύ τη χαρά σας και την υποστήριξη, αλλά παρακαλώ, κάτι λίγο ησυχία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πνευματικό ταξίδι. Τώρα, μάλιστα, ξεκινήσω από το λουλουδάκι που ζει σε αυτό το σημείο, λίγο πιο απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα, αλλά κοντά. Σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να σχηματίσουμε τα κλωναράκια τους, να βάλουμε λίγο πράσινο που τόσο πολύ αποζητά αυτή η σύνθεση. Και εδώ θα μας βοηθήσει η αγαπημένη σε όλους σως, που συνοδεύει πολύ συχνά τα ζυμαρικά μας, πέστο. Αλλά όχι μόνο τα ζυμαρικά μας πλέον. Πλέον μας βοηθάει να είμαστε μικροί καλλιτέχνες. Μου έπεσε λίγο πέστο εδώ, που δεν είχα σκοπό να ζωγραφίσω κάτι πράσινο, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχουν λάθη, υπάρχουν μόνο χαρούμενα ατυχήματα. Οπότε θα δημιουργήσουμε εμείς ένα φιλαράκι που μπορεί να μην υπήρχε πριν, αλλά τώρα υπάρχει, ζει, βασιλεύει.
Θα σ' είχα ζητήσει με ηρεμία και σεβασμό, κατανόηση και ενσυναίσθηση να κάνετε ησυχία. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε. Και εσείς επιφημείτε, λες και βλέπουμε ποδοσφαιρικό αγώνα! Ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα ακόμα χαρούμενο ατύχημα. Συνεχίζουμε το όμορφο ταξίδι μας, προσθέτοντας κι άλλα κλωναράκια να στηρίξουν τα ηλιοτροπία μας. Θα χρησιμοποιήσω ξανά κάποια από τα πιο σκούρα χρώματα. Σε αυτό το σημείο απλά ανακατεύω ό,τι έχω και δημιουργώ νέες αποχρώσεις, αλλά καθώς ανακατεύω τις παλιές, είναι πολύ κοντινές με ό,τι υπάρχει ήδη. Η βάση της δημιουργίας μας είναι σχεδόν έτοιμη. Αυτό που μένει είναι να προσθέσουμε και άλλα χρώματα σε αυτή την παλέτα του κίτρινου χρού, αλλά να το εμπλουτίσουμε κάπως. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μία τεχνική με κρόκοβγου, η οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς και να το ψάξει. Προέρχεται από τα παλιά τα χρόνια, όταν όντως τα χρώματα που δημιουργούσαν για τους πίνακες ήταν από υλικά που είχαν όλοι στις κουζίνες τους και στις φάρμες τους. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον κρόκο. Παρακαλώ, λίγη βοήθεια. Απομονώνω τον κρόκο με τη γνωστή τεχνική και θα τον τοποθετήσω στην παλέτα. Τον κρόκο λοιπόν τον διαλύεις και τον ανακατεύεις με ό,τι θες. Είτε με κάποιο μπαχαρικό, είτε με κάποιο χρώμα και δημιουργείς έτσι μια πιο μεστή πογιά. Αυτή τη στιγμή το ανακάτεψα με πέστο και δείτε πόσο διαφορετικά θα αποδοθεί στον πίνακά μας. Μπορεί να είναι πάλι ένα κίτρινο έτσι πολύ κοντά στις υπόλοιπες αποχρώσεις που έχουμε μπροστά μας, αλλά είναι και λίγο διαφορετικό. Έτσι θα δώσουμε διάσταση και πολυπλοκότητα στον πίνακα, δημιουργώντας ένα πιο πλούσιο αποτέλεσμα. Τώρα θα το ανακατέψω με το Vegemite για να δημιουργήσω ένα καφέ λίγο πιο ανοιχτό από αυτό που είχαμε ήδη και με αυτό θα τονίσω λίγο πιο έντονα κάποια περιγράμματα, κάποιες λεπτομέρειες που θέλω να είναι λίγο πιο σκοτεινές. Θέλω λίγο να ανοίξω το χρώμα του κάτω μέρους στο βάζο μας, να το κάνω λίγο πιο φωτεινό και θα χρησιμοποιήσω μαγιονέζα, το πιο λευκό συστατικό στην παλέτα μου. Μην ξεχνάτε ποτέ να υπογράφετε τα έργα σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Και ο Van Gogh στην εποχή του δεν ήταν γνωστός και εκτιμήθηκε αργότερα. Χτίστηκε ολόκληρο μουσείο στο Άμστερνταμ για χάρη του. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα στο τέλος να κάνετε ένα βήμα πίσω και να εκτιμήσετε το αποτέλεσμα, αλλά και να υπολογίσετε αν θέλει κάποια ακόμα πινελιά. Ναι. Τέλειο. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Bob Tross. Θέλουμε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα και ποιον πίνακα θα θέλατε να κάνουμε recreate στο επόμενο επεισόδιο. Όπως πάντα, μέσα από τα σχόλια θα κληρωθούν νικητές που θα κερδίσουν κουπόνια για δωρεάν φαγητό από το eFood και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτή η νεολαία τίποτα δεν καταλαβαίνει και τίποτα δεν εκτιμά. Δηλαδή θα χάσω εγώ τώρα το ζεν μου, επειδή αυτοί δεν μπορούν να κάτσουν λίγο ήσυχα. Πρέπει να ξαναβρω τα τσάκρα μου. Και από έναν Ολλανδό καλλιτέχνη, ο οποίος πλέον είναι αναγνωρίσιμος από όλους. Sorry, ρε παιδιά, δεν μπορούσα να το κρατήσω. Ησυχία στο κοινό, παρακαλώ.